Τις εξελίξεις γύρω από την κατασκευή του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη έφερε εκ νέου στην επικαιρότητα και στη συζήτηση στην τοπική κοινωνία μια ραδιοφωνική συνέντευξη του Υπουργού Ναυτιλίας. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ανέφερε πως ο πρώτος τέτοιος σταθμός θα λειτουργήσει στην πρωτεύουσα του Εύρου. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Υπουργού, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία Νικόλας Παπανικολόπουλος εξέφρασε τη δυσπιστία του γύρω από το γεγονός. Και από τότε είμαστε στο περίμενε. Με την πρώτη εκτίμηση ότι ο σταθμός αυτός θα ολοκληρωνόταν το 2015. Πλέον τώρα έχει πάρει νέα άδεια από το ΙΠΕΚΑ, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικές Αλλαγές για το 2025. Και να δούμε μήπως πάμε και για το 2035. Κανένας δεν ξέρει. Συνεπώς δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που μας είπε ο κύριος Κουρουμπλής. Η μη επικαιροποίηση του Master Plan από τον οργανισμό Λιμένος της Αλεξανδρούπολης παρουσιάστηκε από τον υποναύαρχο ως ένα ακόμη γεγονός που λειτουργεί ως τροχοπέδι στην προοπτική εγκατάσταση του πλωτού σταθμού LNG. Ένα ακόμα στοιχείο αρνητικό είναι ότι δεν έχει επικαιροποιηθεί ακόμα το Master Plan του λιμανιού. Για να ξέρουμε αν θα υπάρχει μια εγκατάσταση μέσα στο λιμάνι ή αυτή η προβλεπόμενη έξω από το λιμάνι που θα είναι νοτιοδυτικά του λιμανιού ανοιχτά της Μάκρης. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνει όλα σχετικά με αυτό το θέμα. Συνεπώς μιλάμε για πράγματα αβέβαια και λέγονται μόνο και μόνο για προεκλογικούς λόγους και για πολιτικές σκοπιμότητες. Η προοπτική εγκατάσταση του πλωτού σταθμού είναι θέμα πολιτικών εξελίξεων, δήλωσε ο Νικόλαος Παπανικολόπουλος, εκφράζοντας εκ νέου τη δυσπιστία του γύρω από το γεγονός, τονίζοντας πως ήδη έχουν υπάρξει μεγάλες χρονικές παρατάσεις στην έναρξη των εργασιών. Είναι θέμα πολιτικών εξελίξεων και αυτό το ζήσαμε όταν για αρκετά χρόνια είχαμε το όραμα και το όνειρο του πετρελαϊκού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, που φτάσαμε ακόμα και στην υπογραφή διακρατικής συμφωνίας και παρέμεινε απλώς ένα όνειρο, διότι ορισμένοι πολιτικοί άλλαξαν στάση γύρω από αυτό το θέμα και δεν το ήθελαν. Πολύ φοβάμαι ότι και για αυτό το θέμα του LNG, ενδεχομένως όταν το 2010 ξεκίνησε η ιστορία, τα πράγματα ήταν θετικά γιατί το στήριζαν ορισμένες πολιτικές ιστορίες, και αύριο αυτό το πράγμα να μην είναι εφικτό. Ως ελπιδοφόρο γεγονός γύρω από την προοπτική δημιουργία αντίστοιχων σταθμών στη χώρα είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνει να υφίσταται στη διεθνή ναυσιπλοεία γύρω από τη στροφή σε εναλλακτικές πηγές καυσίμου στα πλοία. Μια στροφή που δύναται ίσως να δρομολογήσει ταχύτερα εξελίξεις γύρω από την εγκατάσταση τέτοιων σταθμών. Αυτό τον καιρό υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη ναυτιλία, ως καύσιμο της ναυτιλίας. Γιατί ο IMO, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, σκέφτεται από 1η Ιανουαρίου του 2020 να βάλει όριο στην εκπομπή του θείου από τα καύσιμα των πλοίων. Με αποτέλεσμα όλοι να στρέφονται σε καινούργια καύσιμα όπως είναι το φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν κάνει πολλούς να δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό.